Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απόψε εδώ, από το Σύνταγμα, με αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, αλλά και με τις συγκεντρώσεις του κόμματος σε όλη την Ελλάδα, δίνουμε απάντηση στο πολεμικό ανακοινοθέν που εξέδωσε η κυβέρνηση ενάντια στα δικαιώματα, ενάντια στη ζωή της εργατικής τάξης και των παιδιών της. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη σε μας. Μπαίνουμε όλοι και όλες στη μάχη, ακόμη περισσότεροι και περισσότερες από πριν. Στον πόλεμο η εργατική τάξη, ο λαός, δεν έχει άλλο δρόμο παρά να απαντήσει με πόλεμο, με τα δικά του όπλα, την πλατιά ενημέρωση, την οργάνωση, τον ανυποχώρητο ταξικό αγώνα, τις δίκαιες διεκδικήσεις, την ανατροπή της ζωφερής αυτής κατάστασης. Εφτάωρο, πενθήμερο, 35ωρο. Αυτό είναι σύγχρονο σήμερα. Κατάργηση όλων των ανταργατικών νόμων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι μετά από δύο απανωτές οικονομικές κρίσεις και όχι να δουλεύουν από ήλιο, ήλιο με ήλιο. Απευθυνόμαστε σε όλους τους μισθωτούς, στους νέους και στις νέες, που καταλαβαίνουν πολύ καλά τι έρχεται, αλλά ακόμη αναρωτιούνται τι και αν μπορεί να αλλάξει. Μόνος του ο καθένας δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Τίποτε δεν γίνεται αν μείνεις θεατής, όλα ανατρέπονται αν ξεσηκωθείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ, σε αυτό είναι η δύναμη των εργαζομένων. Οργανωμένοι στα συνδικάτα, συσπυρωμένοι γύρω από στόχους διεκδίκησης για όλα όσα έχει ανάγκη σήμερα ένας εργαζόμενος, με θέληση εναντίωσης σε κάθε εργοδοτική και κυβερνητική αυθαιρεσία, με παρέμβαση στα σωματεία, στις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα. Ο ένας δίπλα στον άλλο, σαν ένας άνθρωπος, στους χώρους δουλειάς και στους δρόμους του αγώνα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως τερατούργημα συνεχίζει και βαθαίνει την επίθεση σε κατακτήσεις των εργατοϋπαλλήλων που επέφεραν οι προηγούμενοι νόμοι σε μια περίοδο πάνω από 10 χρόνια. Είναι συντριπτικό το χτύπημα που επιφέρει στα εργασιακά δικαιώματα με την εξαφάνιση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, την κατάργηση του οκτάωρου, την επιβολή της δεκάωρης δουλειάς, τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης. Ό,τι και να κάνουν ο Χατζηδάκης, τα άλλα κυβερνητικά στελέχη, ο ΣΕΒ, οι άλλες εργοδοτικές οργανώσεις, τα διάφορα παπαγαλάκια για να παρουσιάσουν το μαύρο άσπρο και την κόλαση που φτιάχνουν για τους εργαζόμενους, δεν θα τα καταφέρουν. Αποκαλύπτονται ό,τι κι αν σκαρφιστούν τα στηρίγματά τους στο συνδικαλιστικό κίνημα,
που κάνουν τον Κινέζο ότι τάχα δεν έχουν δει το νομοσχέδιο, ότι δήθεν θα αντιδράσουν αλλά χωρίς πολλές κραυγές. Το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν πλάτη ξανά στα σχέδια του μεγάλου κεφαλαίου, ό,τι έκαναν πάντα δηλαδή. Άλλωστε, γι' αυτό δεν τους έχουν σε καμιά υπόλοιψη πλέον οι εργαζόμενοι. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση φέρνει τις ανατροπές του αιώνα, επαναφέροντας όρους δουλειάς του 1920, δείχνει μόνο την ανυμπόρια του συστήματος. Γιατί αυτό απαιτεί η καπιταλιστική οικονομία που ενδιαφέρεται για τους λίγους, για μια χούφτα ομίλους και τα κέρδη τους και όχι για τους πολλούς, τους εργάτες, τους συνανθρώπους μας που περιφέρονται στην ανεργία, όλους τους ανθρώπους του μόχθου και τα δικαιώματά τους. Οι νέες αντεργατικές αλλαγές είναι τα νέα προαπαιτούμενα για την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το νέο σούπερ μνημόνιο, το οποίο χαιρέτησαν όλα τα άλλα κόμματα, εκτός βέβαια από το ΚΚΕ. Ο πακτολός των δισεκατομμυρίων από το Ταμείο δεν θα πάει για την υγεία του λαού μας, για την εκπαίδευση και τη μόρφωση των παιδιών του, για τους μισθούς και τις συντάξεις, για τη βελτίωση κοινωνικών υπηρεσιών. Δεν θα κατευθυνθεί σε έργα προστασίας της ζωής του λαού, για να μην καίγονται δασικές εκτάσεις όπως τα γεράνια όρη, για να μην πλημμυρίζουν ολόκληρες περιοχές όπως τη Μάνδρα, στα χωριά της Σέβιας, στην Καρδίτσα, για να σωθούν ζωές από σεισμούς όπως της Λάρισας, της Σάμου. Ο πακτολός των δισεκατομμυρίων, συγκεντρωμένος από τη δουλειά των εργαζομένων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, θα κατευθυνθεί μόνο στους μεγάλους ομίλους της λεγόμενης πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης, για να ανοίξει νέο πεδίο δόξης λαμπρό για τα κέρδη τους. Και όλα αυτά με πρόσχημα δήθεν την προστασία του περιβάλλοντος. Καταρρύπτεται περίτρανα ο ισχυρισμός τους ότι την πρωτοβουλία της ανάπτυξης την έχει η ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή το κεφάλαιο. Φίλες και φίλοι, όλοι τους γελιοποιούνται και πρώτος απ' όλους ο Υπουργός Εργασίας, όταν ξεδιάντροπα λέει, όσο ψέμα είπε είναι πως ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση, άλλο τόσο ψέμα είναι ότι το νομοσχέδιο καταργεί το οχτάωρο. Σωστά γράφει ο Μενέλαος Λουντέμης πως υπόθηκαν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, μιας και δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα έλεγαν. Εμείς λοιπόν τους απαντάμε, όσο ο ήλιος θα βγαίνει από την Ανατολή, οι κομμουνιστές, τα μέλη της ΚΝΕ, όσοι πορεύονται μαζί μας, κάνουμε τη νύχτα μέρα για να ενημερώσουμε πλατιά τους εργαζόμενους, για να αποκαλύψουμε τα ψέματά τους. Πρωτοστατούμε στους χώρους δουλειάς, στα σωματεία, σε όλους τους φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος, για να οργανωθεί η πάλη, να προετοιμαστεί μαχητική, απεργιακή απάντηση στο αντεργατικό έκτρωμα. Ας αφήσουν λοιπόν όλη αυτή την κοροϊδία ότι το νομοσχέδιο δήθεν περιλαμβάνει νέα δικαιώματα, νέες ευκαιρίες, νέες επιλογές.
η δεκάωρη δουλειά, οι απλήρωτες υπερορίες, η γενίκευση της δουλειάς στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού σου δεν είναι επιλογή, αλλά επιβολή, εκβιασμός. Οι δίθεν ευκαιρίες για λίγους, δηλαδή ο θάνατός σου, η ζωή μου, έχουν αντικαταστήσει προπολού τα δικαιώματα για όλους και για όλες. Όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το εξής. Αν σήμερα η Νέα Δημοκρατία φέρνει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, μπορεί να το κάνει ακριβώς γιατί έχουν προηγηθεί οι νόμοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί, βήμα-βήμα, υλοποιούσαν τις πάγιες αξιώσεις του κεφαλαίου. Όλοι τους εξόπλιζαν με νέα όπλα τη μεγάλη εργοδοσία, τους μεγαλοκαρχαρίες του πλούτου. Όλοι αυτοί μαζί έσφιγγαν το στενό κορσέ της διευθέτησης του σταθερού εργάσιμου χρόνου. Όλοι αυτοί, πότε ο ένας, πότε ο άλλος, με τη σειρά νομοθετούσαν μέτρα βγαλμένα από την πολιτική, από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις λεγόμενες βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, που στην πράξη σημαίνουν όλο και χειρότερες συνθήκες δουλειάς. Όλοι τους έχουν βάψει τα χέρια τους με ένταση της εκμετάλλευσης, συνεχίζοντας ο ένας το νομοθετικό έργο του άλλου. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, που έπαψε να κάθεται στις κυβερνητικές καρέκλες και είναι πλέον στην αντιπολίτευση, λέει ότι δεσμεύεται ότι θα καταργήσει το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη γιατί δεν έχει, λέει, αναπτυξιακό όραμα, ξεπλένοντας στην ουσία έτσι την ίδια τη στρατηγική του κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, διαχωρίζει σε καλή και σε κακή τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αναλόγως, λέει, αν προέρχεται από ατομική διαπραγμάτευση ή από συλλογική. Εδώ, σε αργίοι, τους απαντάμε, πάλι καλά που δεν αυτογελιοποιείται για μια ακόμα φορά, όπως έπαθε με την περίφημη κατάργηση των μνημονίων. Αυτός που θα τα έσκιζε και θα τα καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μνημόνια και όλα τα αντιλαϊκά μέτρα, και που το μόνο που είδε ο ελληνικός λαός σχεδόν 5 χρόνια είναι να του επιβάλλει και άλλα μνημόνια. Γιατί την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν κατάργησε τον άθλιο νόμο της διευθέτησης του 2011 της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αλλά τον εμπλούτησε από πάνω με την περίφημη διάταξη για τη 12ωρη δουλειά στους νοσοκομιακούς γιατρούς. Όχι μόνο δεν κατοχύρωσε την κυριακάτικη αργία, αλλά επέβαλε με νόμο δουλειά για 32 Κυριακές το χρόνο στο εμπόριο. Έτσι, άνοιξε το δρόμο για τη μετατροπή της κυριακάτικης αργίας σε εξαίρεση. Όχι μόνο δεν στήριξε την πρόταση νόμου που διαμόρφωσαν πάνω από 500 συνδικαλιστικές οργανώσεις για την επαναφορά των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, αλλά υιοθέτησε και τον άθλιο νόμο Βρούτσι, σύμφωνα με τον οποίο τον κατώτατο μισθό δεν τον καθορίζουν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά ο εκάστοτε υπουργός της κυβέρνησης. Αυτό που δεν τόλμησαν να κάνουν οι κυβερνήσεις ακόμα και των κυρίων Σαμαρά και Βενιζέλου την περίοδο των μνημονίων, δηλαδή τα εμπόδια στην προκήρυξη της απεργίας, το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, διαμορφώνοντας
το θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πριν από 135 χρόνια και καθώς ο αγώνας για το 8ωρο γενικευόταν, φοβισμένοι οι καπιταλιστές της τότε εποχής μιλούσαν για την τρέλα του 8ωρου που έχει πιάσει τους εργαζόμενους. Το 8ωρο ως αίτημα εκείνης της περίοδου ήταν η πρώτη και κυριότερη ανάγκη στον αγώνα της εργατικής τάξης για να αποδεσμευτεί από τη σκλαβιά που τις επέβαλαν οι εκμεταλλευτές καπιταλιστές. Από εκείνον τον εμβληματικό αγώνα που οδήγησε σε μια σειρά νομοθετικές ρυθμίσεις σε όλο τον τότε πολιτισμένο κόσμο, ρυθμίσεις που περιόριζαν τις ώρες εργασίας στις 8 έως και σήμερα, έχουν δοθεί μεγάλοι συνεχείς αγώνες με σκληρές θυσίες των εργατών και εργατριών, των λαϊκών δυνάμεων που βάφτηκαν με αίμα. Η καθιέρωση του 8ωρου ως αποτέλεσμα της ανόδου του κινήματος και της πολιτικής χειραφέτησης της εργατικής τάξης ήταν μια σημαντική νίκη που δεν έσβησε φυσικά τον ίδιο τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Παρά τα πισωγυρίσματα στην εφαρμογή των όσων υποχρεώθηκε να παραχωρήσει το κεφάλαιο σχετικά με τις ώρες εργασίας, το 8ωρο και ο σταθερός χρόνος εργασίας πάντα αποτελούσαν και αποτελούν διαρκές σημείο τριβής και αντιπαράθεσης ανάμεσα σε εργάτες και επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί η καθιέρωση του 8ωρου, ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας, βρίσκονται στην καρδιά των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης. Η περίφημη αφίσα που δείχνει από τη μια οι εργάτες και από την άλλη οι καπιταλιστές να τραβούν τους δείκτες του ρολογιού παραμένει επίκαιρη όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει από τότε. Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκει εκ νέου παρέμβαση στον εργάσιμο χρόνο. Η διευθέτησή του και μάλιστα με όρους ατομικής διαπραγμάτευσης είναι βαθιά αντιδραστική, οδηγεί σε μεγάλη ένταση της εκμετάλλευσης. Προσθέτει άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα της εφαρμογής της επέκτασης των ευέλικτων μορφών εργασίας που σταθερά ενισχύουν οι κυβερνήσεις όπως απαιτεί το κεφάλαιο από το 1990 μέχρι σήμερα. Όμως οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές, ούτε ρομπότ. Μέσα στις 24 ώρες της μέρας πρέπει να κοιμούνται, να αναπαύονται, να τρέφονται και φυσικά επειδή μιλάμε για ανθρώπους να έχουν ελεύθερο χρόνο για να βλέπουν τα παιδιά τους και βέβαια να μπορούν ταυτόχρονα να απολαμβάνουν τον πολιτισμό, να ασχολούνται με τον αθλητισμό, αλλά και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Ποιος εργάτης, ποια εργάτρια, ποιος νέος άνθρωπος μπορεί να τα κάνει όλα αυτά όταν για μήνες δουλεύει δεκάωρα και βάλε. Σήμερα την εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, όπως τη λένε, που ο άνθρωπος έφτιαξε δεκάδες ασφαλή εμβόλια για την αντιμετώπιση ενός άγνωστου ιού μέσα σε λίγους μήνες, ο εργάσιμος χρόνος, αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Και αυτό προσπαθούν να το ονομάσουν πρόοδο. Αυτή είναι η πρόοδος μόνο για το σύστημά τους,
για την εκμετάλλευση. Ό,τι όμως είναι προοδευτικό για τον καπιταλισμό, είναι οπισθοδρόμηση για την εργατική τάξη, για το λαό. Το κεφάλαιο είναι νεκρή εργασία που σαν βρικόλακα ζει μόνο ρουφώντας το αίμα της ζωντανής εργασίας. Και όσο πιο πολύ ζει, τόσο πιο πολύ αίμα ρουφάει, έγραφε ο Καρλ Μάρξ πριν 1,5 αιώνα. Και αυτά τα λόγια, η θεωρία του, εξακολουθούν να στοιχιώνουν τα μεγάλα αφεντικά, τους αστούς οικονομολόγους και πολιτικούς, γιατί ακριβώς αποκάλυψε όλο το μηχανισμό της εκμετάλλευσης στο εμβληματικό του έργο «Το κεφάλαιο». Το κεφάλαιο δεν γεννιέται μόνο του, γεννιέται από τη ζωντανή εργασία. Το μέρος της δουλειάς του εργάτη, δηλαδή, που μένει απλήρωτο. Την απόσπαση υπεραξίας, αυτή την νόμιμη κλοπή, αποκάλυψε επιστημονικά ο Μάρξ. Πριν αρκετές δεκαετίες, είχε υπολογιστεί επιστημονικά ότι ο κοινωνικός χρόνος εργασίας, που είναι αναγκαίος για την αναπλήρωση της σωματικής και της πνευματικής δύναμης που ξοδεύουν οι εργάτες για τα μέσα επιβίωσης της δικής τους και της οικογένειάς τους και τη συντήρηση βέβαια και ανάπτυξη της κοινωνίας, δεν ξεπερνούσε τις 3 ώρες δουλειάς στα μεγάλα εργοστάσια. Αυτές οι ώρες δουλειάς στις σύγχρονες τότε επιχειρήσεις ήταν υπεραρκετές για να βγαίνουν και να πληρώνονται οι μισθοί, οι κοινωνικές παροχές, η κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζόμενους. Οι υπόλοιπες ώρες μέχρι το 8ωρο ήταν απλήρωτη δουλειά, το αποτέλεσμα της οποίας πήγαινε κατευθείαν στον καπιταλιστή. Ας φανταστούμε μόνο πόσο έχει μεγαλώσει σήμερα η παραγωγικότητα της εργασίας, πόσο έχει μεγαλώσει και η σχετική υπεραξία με την είσοδο νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και πόσο έχει εκτιναχθεί η εντατικοποίηση της δουλειάς. Πόσο μεγαλώνει η απόλυτη εκμετάλλευση, δηλαδή η απόσπαση απλήρωτης δουλειάς με την αύξηση του χρόνου εργασίας πέρα από τις 8 ώρες. Μάλιστα, για πρώτη φορά σε νομοσχέδιο γράφεται και το εξής εξωφρενικό, ότι οι 2 επιπλέον ώρες εργασίας δεν θα πληρώνονται στον εργαζόμενο, αλλά θα ρεφάρονται με άδειες και ρεπό αργότερα, όταν θα πέφτει η δουλειά. Αυτά ας τολμήσουν να πάνε να τα πούν στους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ, στις ταχυμεταφορές, που περιμένουν χρωστούμενα ρεπό πολλών μηνών, τα οποία δεν πήραν, λέει, λόγω της πανδημίας. Ο εργάσιμος χρόνος όμως δεν είναι απλά μαθηματικά αριθμητική που προσθέτεις και αφαιρείς κάποιες ώρες. Το μεγαλύτερο κομμάτι της εργάσιμης μέρας είναι απλήρωτο και σε αυτό παράγεται η υπεραξία, δηλαδή το κέρδος για τον καπιταλιστή. Η βασική ουσία του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος είναι ότι ο μισθωτός, ανεξάρτητα από το είδος της δουλειάς του, με μερική ή πλήρη σύμφωνα με τον νόμο απασχόληση, με ατομική ή επιχειρησιακή, ακόμα και με κλαδική σύμβαση, πάντα δουλεύει ένα ελάχιστο μόνο χρόνο για τις δικές του στοιχειώδες ανάγκες, ανάλογα με τη χρονική περίοδο και τη δυναμική φυσικά της ταξικής πάλης. Στο μεγαλύτερο μέρος της εργασίας του γίνεται η νόμιμη κλοπή από τους καπιταλιστές και το κράτος τους. Πολύ περισσότερο με τη λεγόμενη διευθέτηση. Οι 2 επιπλέον ώρες στο δεκάωρο αποτελούν επιπλέον απλήρωτο χρόνο εργασίας για την επιχείρηση. Άρα το απλήρωτο κομμάτι
της εργάσιμης μέρας μεγαλώνει κατά πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο καπιταλιστής θα χάσει σε κάποιο επόμενο χρονικό διάστημα που ο μισθωτός θα εργάζεται λιγότερες ώρες για να εξισορροπηθεί δήθεν το ωράριο. Γιατί και τότε ένα σημαντικό μέρος των εργάσιμων ωρών του είναι για τον καπιταλιστή πάλι. Πολύ περισσότερο που με κατάλληλη οργάνωση της δουλειάς, με εντατικοποίηση της εργασίας, αλλά και με την αξιοποίηση όλου του αντεργατικού οπλοστάσιου που έχει στη διάθεσή του εργοδότης, κρατά σε πολύ ψηλά επίπεδα την εκμετάλλευση των εργατών. Χώρια που η δήθεν επιστροφή αυτού του χρόνου εργασίας με ρεπό, άδειες ή μειωμένη απασχόληση, όπως κοροϊδεύει ο Χατζηδάκης, δεν αλλάζει τις αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους. Η δεκάωρη καθημερινή εργασία προκαλεί μεγάλη φθορά στην εργατική δύναμη, στις πνευματικές και σωματικές ικανότητες των εργαζομένων που δεν μπορεί να αναπληρωθεί μετά. Δεν διορθώνονται τα μυοσκελετικά, τα αγγειακά, άλλα προβλήματα των εμποροϋπαλλήλων γυναικών, των καθαριστριών, των νοσηλευτών, των κομμωτριών, οι φθορές, ακόμα και όταν σταματήσουν τη δουλειά. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό, στα νοσοκομεία, σε όλους τους κλάδους. Όταν μάλιστα στη δεκάωρη εργασία, που πολλές φορές γίνεται δωδεκάωρη και ακόμα παραπάνω, προστεθεί ο χρόνος μεταφοράς των εργαζομένων προς και από τον τόπο δουλειάς τους προς τον τόπο κατοικίας τους, τότε καταλαβαίνει κανείς πως ο ελεύθερος χρόνος και η αξιοποίησή του αποτελεί μόνο ανέκδοτο. Οπωσδήποτε βέβαια με μεγάλη δόση black humor εδώ. Για να μην μιλήσουμε συνολικά για την οικογενειακή ζωή, αφού το πρόβλημα δεν είναι ατομικό του καθένα εργαζόμενου, αλλά αφορά ολόκληρη την οικογένεια, τα παιδιά του. Λένε μάλιστα τα κυβερνητικά σαΐνια, για να παρουσιάσουν ως δήθεν φιλεργατικό το αντεργατικό τους νομοσχέδιο και να υπερασπιστούν τη δεκάωρη δουλειά, πως μια μητέρα, λέει, θα μπορεί να δουλεύει 4 συνεχείς μέρες δεκαώρη δουλειά για να βλέπει μετά το παιδί της τις υπόλοιπες 3. Λες και η μητρότητα είναι εκ περιτροπής απασχόληση. Λες και μπορεί κάποιος να είναι 3 μέρες γονιός και τις άλλες 4 να μην είναι. Πολύ περισσότερο και της πλήρους υποβάθμισης σήμερα των δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών για το παιδί. Ποια μάνα, ποιος πατέρας μπορεί να έχει ποιοτικό χρόνο για τα παιδιά του όταν για 4 μέρες θα δουλεύει 10 ώρα, θα ξεθεώνεται και θα γυρνά στο σπίτι όταν το παιδί πλέον θα κοιμάται. Ας σκεφτεί ο καθένας, η καθεμιά, το μέγεθος της υποκρισίας της κυβέρνησης που πρόσφατα ψήφισε το νόμο και για τη συνεπιμέλεια. Έλεγε μάλιστα όλο καμάρι η κυβέρνηση πως έτσι καλύπτει, λέει, την ανάγκη των παιδιών να περνάνε χρόνο και με τους 2 γονείς μετά το διαζύγιο. Δεν μας λέει όμως πώς θα γίνει αυτό όταν, για παράδειγμα, η μητέρα είναι εργαζόμενη σε ένα σούπερ μάρκετ και ο πατέρας εργαζόμενος στον τουρισμό ή στις τηλεπικοινωνίες, όταν δουλεύουν σπαστά ωράρια, πρωί-απόγευμα, όταν δουλεύουν ακόμα και τις Κυριακές. Φίλες και φίλοι, αυτή η ζωή, πραγματική χαμοζωή, ένα μόνιμο τρεχαλιτό με ωράρια λάστιχο στους τόπους δουλειάς,
δεν αποτελούν, ούτε πρόκειται να αποτελέσουν ποτέ επιλογές των ίδιων των εργαζομένων. Είναι στρατηγική επιλογή των κυβερνήσεων και αποτέλεσμα των καταπαραγγελία του κεφαλαίου αντεργατικών νόμων, οι οποίοι κομματιάζουν την προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική ζωή, εξαφανίζουν τον όποιο ελεύθερο χρόνο. Αποκορύφωμα αυτών είναι το τερατούργημα Χατζηδάκη. Η φυσική ανάγκη για ανάπαυση, ψυχαγωγία, αλλά και οι κοινωνικές ανάγκες της συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης, της συμμετοχής στα κοινά, συνθλίβονται μέσα στις δαγκάνες της λεγόμενης διευθέτησης. Ενώ αυξάνουν τις υπερορίες, μηδενίζουν το κόστος τους. Παράλληλα, καθιερώνουν την 7ήμερη εργασία τη βδομάδα, καθώς απελευθερώνουν την Κυριακή αργία για ακόμα περισσότερους κλάδους. Χτυπούν την Κυριακάτικη αργία, τη μοναδική μέρα που μένει ελεύθερη για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Οι συνέπειες θα είναι βαριές και όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους χιλιάδες αυτοαποσχολούμενους επαγγελματίες, εμπόρους, μικροεπιχειρηματίες. Η λειτουργία των μικρών καταστημάτων τις Κυριακές θα οδηγήσει σε πολύωρη εξαντλητική εργασία χωρίς ουσιαστικό οικονομικό αντίκρισμα για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους των πόλεων. Δεκάδες κλάδοι και επαγγέλματα στις μεταφορές, στο εμπόριο, στον επισιτισμό, στις λεγόμενες υπηρεσίες καλοπισμού, στην επισκευή, στη συντήρηση, θα εξαναγκαστούν επίσης τη νέα πραγματικότητα, αφού η νέα κατάσταση στον εργάσιμο χρόνο θα συμπαρασύρει και τη δική τους εργασία. Η επιβάρυνση στην υγεία, η πλήρης αποδιάρθρωση του ατομικού και οικογενειακού ελεύθερου χρόνου, το δικαίωμα στην ξεκούραση που πάει περίπατο, θα είναι η νέα λεγόμενη κανονικότητα, ιδιαίτερα για όσους στηρίζονται στην προσωπική τους εργασία. Το χτύπημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, που ταυτόχρονα αναλαμβάνουν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Είναι κενό γράμμα το δήθεν δικαίωμα της επιλογής στο άνοιγμα ή όχι ενός εμπορικού καταστήματος την Κυριακή που επικαλούνται διάφοροι καλοθελητές. Η διέξοδος στο δίλημα σωματική ή οικονομική εξόντωση, ειδικά στις σημερινές συνθήκες οξυμένου ανταγωνισμού, κυριαρχίας των μεγάλων ομίλων, δεν μπορεί να δοθεί ατομικά. Γι' αυτό και οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να πάρουν τη δική τους θέση δίπλα στην εργατική τάξη σε αυτό τον αγώνα, για να διαμορφωθεί στην πράξη μια πλατιά λαϊκή πλειοψηφία που θα αντιπαλέψει, θα ανατρέψει τις αντιλαϊκές πολιτικές και θα θέσει στο προσκήνιο τις σύγχρονες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Φίλες και φίλοι, η εκτεταμένη εφαρμογή της τηλεργασίας που ήρθε τάχα ως προστασία για την πανδημία και τελικά έμεινε, τώρα συνοδεύεται από την κυβερνητική και εργοδοτική προπαγάνδα που προβάλλει τα δίθεν ωφέλη της για τον εργαζόμενο, την υποτιθέμενη συμφιλίωση της επαγγελματικής, λένε, με την οικογενειακή ζωή, όταν την ίδια στιγμή καταργεί κάθε διάκριση ανάμεσα στον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο. Διαφημίζουν μια νέα κανονικότητα, καλυμμένη με το πέπλο του εξυγχρονισμού των εργασιακών σχέσεων
και της διευκόλυνσης δήθεν των εργαζομένων. Εξυγχρονισμός όμως δεν είναι η προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του αδιφάγου κεφαλαίου, όπως προσπαθεί να μας το παρουσιάσει η κυβέρνηση. Εξυγχρονισμός είναι η γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου, η σταθερή δουλειά για όλους, η κατάργηση κάθε μορφής ευελιξίας, είναι μισθή και δικαιώματα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Ούτε βέβαια είναι εξυγχρονισμός οι ατομικές συμβάσεις, δηλαδή η ατομική διαπραγμάτευση ανάμεσα σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους. Όσο άπειροι κι αν είναι οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες, μπορούν να καταλάβουν πως κανείς δεν μπορεί να ορίζει με βάση τις δικές του ανάγκες την εργασιακή σχέση που επιθυμεί, να ορίζει τη ζωή του σε συνεργασία και δήθεν συνεννόηση με τον εργοδότη και την επιχείρηση. Μπορούν να δουν όλοι αυτοί και το ψέμα και την παγίδα που τους στείνουν. Γιατί η ατομική σύμβαση είναι μόνο όρος διάσπασης της ενότητας της εργατικής τάξης. Γι' αυτό και προχωρούν ένα βήμα παραπέρα στην επίθεση ενάντια στη συνδικαλιστική δράση, ενάντια στο δικαίωμα στην απεργία. Παρουσιάζουν τη δράση των συνδικάτων περίπου ως εγκληματική ενέργεια, μην μπορώντας να κρύψουν το μίσος των εργοδοτών και των κυβερνήσεων απέναντι στην οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση. Χτυπούν χωρίς προσχήματα το συνταγματικά κατοχυρωμένο απεργιακό δικαίωμα, με όλα αυτά τα απίθανα που λένε για την ελάχιστη εγγυημένη επιρρησία σε κλάδους κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια της απεργίας. Είναι απροκάλυπτα ψέματα όταν αυτές οι κυβερνήσεις ευθύνονται για το γεγονός ότι τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν ουσιαστικά μόνιμα με προσωπικό που αγγίζει το όριο της ελάχιστης εγγυημένης ασφάλειας, όπως λένε, και από την άλλη μεριά, στη μεταποίηση κι αλλού, μιλάνε για προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας, το οποίο με βάση τη σημερινή κατάσταση θα είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των εργαζομένων της κάθε βάρδιας. Τι θέλουν? Να βγάλουν στην παρανομία το απεργιακό δικαίωμα, να νομιμοποιήσουν την απεργοσπασία? Μάλιστα, φτάνουν στο σημείο να λένε ότι ακόμα και στις απεργίες πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, γιατί αλλιώς η απεργία στρέφεται ενάντια σε άλλους εργαζόμενους. Χρόνια τα ακούμε αυτά από τα παπαγαλάκια τους. Τα χανιάζονται για την κοινή ωφέλεια και με αυτό το επιχείρημα φτιάχνουν νόμο για να δουλεύει ακόμα και το 100% του προσωπικού τη μέρα της απεργίας. Ρωτάμε, ποιος είναι αυτός που κόβει το ρεύμα και το νερό σε χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά? Η απεργή είναι? Ποιος είναι αυτός που δεν έχει προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό στα μέσα μεταφοράς? Η απεργή δεν το προσλάβαν? Έχει αποκλειστεί ποτέ ασθενής λόγω απεργίας από τη νοσοκομιακή φροντίδα? Ποιος αλήθεια πέταξε εκτός ΜΕΘ σοβαρά αρρώστους χιλιάδες ασθενείς των νοσοκομείων? Ποιος αρνήθηκε να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές τα μεγαθύρια αυτά μέσα στην πανδημία? Τους απεργούς ναυτεργάτες, τους απεργούς εκπαιδευτικούς, τους απεργούς εργαζόμενους στην καθαριότητα ήξεραν να τους επιτάσσουν. Να επιτάξουν όμως τους κλινικάρχες για να μην πεθαίνουν άνθρωποι δεν ήξεραν. Γιατί δεν υπάρχει κοινωνική ανάγκη και κοινή ωφέλεια, όπως λένε, μέσα στην πανδημία για την υγεία του λαού? Παραπέρα,
βάζουν εμπόδια, νέα εμπόδια, στη λήψη απόφασης για απεργία. Επιβάλλουν στα σωματεία την εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε συνδυασμό με την προηγούμενη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ περί υποχρεωτικής συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση που για απεργία θα αποφασίζει τουλάχιστον το 50% των οικονομικά ενεργών μελών του πρωτοβάθμιου σωματείου. Τέτοιο θράσος, όταν έχουν καταθέσει και ετοιμάζονται να ψηφίσουν εκλογικό νόμο για τους δήμους και τις περιφέρειες, που δίνει στην πρώτη δύναμη τα 3/5 των εκλεγμένων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, χωρίς να υπολογίζεται και το μεγάλο ποσοστό της αποχής. Τόση δημοκρατία ξεχυλίζει από τα μπατζάκια τους, όταν από την πρώτη Κυριακή με 43% θα εκλέγεται περιφερειάρχης που διαχειρίζεται δισεκατομμύρια και καθορίζει τις ζωές μας κάνοντας ό,τι θέλει. Ενώ στο εργατικό σωματείο οι εργαζόμενοι για να υπερασπιστούν το ψωμί και τη δουλειά τους με το μόνο όπλο που έχουν την απεργία δεν φτάνει η πλειοψηφία όσων ψηφίζουν αλλά χρειάζονται, τους λένε, πάνω από το 50% όλων των εγγεγραμμένων στους καταλόγους μελών. Με τις διώξεις συνδικαλιστών, με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, πιστεύουν πως θα καταφέρουν να υψώσουν νέα εμπόδια στην οργάνωση, στους αγώνες των εργαζομένων, να μετατρέψουν την απεργία σε μια συμβολική ενέργεια. Τους λέμε, εδώ δεν είναι η Ιαπωνία, όπου οι εργαζόμενοι υποτίθεται πως απεργούν δουλεύοντας, φορώντας μόνο ένα άσπρο περιβραχιόνιο στο μπράτσο. Εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ιστορία εργατικών αγώνων. Ταξικό εργατικό κίνημα. Υπάρχει το ΠΑΜΕ. Εδώ, σε αυτή τη χώρα, υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν περιμέναμε τις κοινικές δηλώσεις ενός εφοπλιστή για να σας πούμε ότι οι κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα αποτελούν το πολιτικό προσωπικό των επιχειρηματικών ομίλων, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών. Έτσι κι αλλιώς, αυτό το γράφουν με μεγάλα γράμματα οι νόμοι τους, οι νόμοι που υπερασπίζονται τα κέρδη τους. Και αυτό είναι το εμπόδιο, το καπιταλιστικό κέρδος. Σήμερα, ενώ οι δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας και της παραγωγής δείχνουν πως είναι ρεαλιστική η μείωση του εργάσιμου χρόνου σε συνδυασμό με τη διεύρυνση εργασιακών δικαιωμάτων, την αύξηση των μισθών, την εξασφάλιση σταθερής εργασίας, στη ζωή μας συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα. Κι όμως, ένα αιώνα πριν, στο πρώτο εργατικό κράτος, είχαν μπει στη ζωή ήδη όλα αυτά, καθώς ο ημερήσιος εργάσιμος χρόνος ήταν σταθερός, με 7ωρο πενθήμερο. Στον εργάσιμο χρόνο υπολογιζόταν εκεί όχι μόνο ο παραγωγικός, αλλά και ο χρόνος μετακίνησης, φαγητού, για τις γυναίκες οι οικιακές εργασίες, προκειμένου να υπολογιστεί η πρόοδος για τον πραγματικά ελεύθερο χρόνο, για αυτομόρφωση, για άθληση, για πολιτισμό, για κοινωνική δράση. Αυτό αρκεί για να συγκρίνει ο εργάτης, η εργάτρια, ο μισθωτός, τον καπιταλισμό με τον σοσιαλισμό. Σε όλους τους εργαζόμενους εξασφαλίζονταν
μέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης και ετήσιες άδειες με αποδοχές. Η εργάσιμη εβδομάδα, για παράδειγμα στη Σοβιετική Ένωση, ήταν μια από τις μικρότερες στον κόσμο, αποδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και την ανωτερότητα του σοσιαλισμού. Κι αν σήμερα ο δείκτης του ρολογιού στην ιστορική αφίσα για το οκτάωρο δείχνει τους καπιταλιστές κερδισμένους, εμείς ξέρουμε πως οι εργάτες και οι εργάτριες, οι άνεργοι, οι άνθρωποι των λαϊκών στρωμάτων έχουν τη δύναμη να μετακινήσουν τους δείκτες προς το μέρος τους, κερδίζοντας τη ζωή τους, κερδίζοντας τις ζωές τους. Μπορούν με την οργάνωση της πάλης μέσα στους χώρους δουλειάς, ακόμα και μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες για το εργατικό κίνημα. Μπορούμε να νικήσουμε το φόβο, την εργοδοτική τρομοκρατία, τη μυρολατρία. Μπορούμε να εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη στη συλλογική δράση, στον ταξικό αγώνα. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους νέους και τις νέες. Το νομοσχέδιο δεν νομιμοποιεί απλά τη ζούγκλα που ήδη ζείτε όσοι από εσάς δουλεύετε. Διαμορφώνει το χειρότερο, το ακόμα χειρότερο επόμενο στάδιο της δουλειάς, χωρίς κανένα δικαίωμα ούτε στην ανάπαυση, ούτε στην ψυχαγωγία, την ξεκούραση, πολύ περισσότερο στην οργανωμένη διεκδίκηση. Αν σήμερα ο εργοδότης σας υποχρεώνει να δουλεύετε απλήρωτα δεκάωρα, σκεφτείτε τι θα γίνει όταν ο νόμος Χατζηδάκη του λύσει τα χέρια να το επιβάλλει. Το γεγονός ότι οι σημερινοί νέοι και νέες ζουν και δουλεύουν με όρους πάρα πολύ χειρότερους από τους γονείς τους, με την ανασφάλεια να κυριαρχεί, δεν είναι μοιραίο. Είναι και αυτή μια σημαντική πλευρά του τι σημαίνει πρόοδος για το σημερινό εκμεταλλευτικό σύστημα. Είναι και αυτή μια απόδειξη για το γεγονός ότι όσο κι αν εξελίσσεται η επιστήμη, στο σημερινό σύστημα το χάσμα ανάμεσα στους καταπιεζόμενους και τους καταπιεστές όχι μόνο δεν θα μικραίνει, αλλά θα μεγαλώνει διαρκώς, συσσωρεύοντας στη μια μεριά πλούτη, κέρδη, χλειδί και στην άλλη μεριά στην εργατική τάξη, στους μισθωτούς, αλλά και στους αυτοαπασχολούμενους και τα παιδιά τους, φτώχεια, μεροκάματα πείνας, ανασφάλεια, ατελείωτη δουλειά. Δεν θα παραδώσουμε τις ζωές, τις προσδοκίες μας στα αφεντικά. Θα παλέψουμε σε αυτή τη ζωή και θα νικήσουμε για να δουλεύουμε, να μορφωνόμαστε, να ζούμε όπως πραγματικά αξίζει στο σύγχρονο άνθρωπο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εργαζόμενοι, εργαζόμενες της Αττικής, βαδίζουμε προς την τελική ευθεία για το 21ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που θα γίνει από τις 24 ως τις 27 του Ιούνιου. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να κάνουμε το κόμμα μας δυνατό, γιατί ένα δυνατό κουκουέ μπορεί να γίνει πραγματικά ο νους, η καρδιά, ο οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης για το σοσιαλισμό. Απευθύνουμε κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ,
μέσα στους καθημερινούς αγώνες, στο εργατικό λαϊκό κίνημα, σε όλες τις πολιτικές μάχες, σε όλους τους αγωνιστές και όλες τις αγωνίστριες της ζωής. Απλώνουμε το χέρι σε όλους και όλες, όσοι και όσες αναγνωρίζουν στο ΚΚΕ μια αξιόπιστη και μαχητική δύναμη για τα δικά τους συμφέροντα, ανεξάρτητα από επιμέρους διαφορετικές σκέψεις και προβληματισμούς. Οι ηρωικοί αγώνες της εργατικής τάξης όλο τον προηγούμενο αιώνα έως σήμερα γιορτάζονται σαν δοξασμένοι προάγγελοι μιας νέας κοινωνίας. Τους μάρτυρες και ήρωες της τάξης μας τους έχουμε κλείσει μέσα στην καρδιά μας, τους έχει κλείσει μέσα στη μεγάλη της καρδιά η εργατική τάξη. Τους εξολοθρευτές της όμως τους έχει καρφώσει και θα τους ξανακαρφώσει οριστικά και αμετάκλητα αυτή τη φορά η ιστορία στον πάσαλο της ατίμωσης. Είμαστε βαθιά πεισμένοι ότι το σύστημα της εκμετάλλευσης, της βίας, του ρατσισμού, της ανασφάλειας μπορεί να αποτελέσει παρελθόν. Ας βάλουμε το μικρό μας λιθαράκι, ο καθένας και η κάθε μια από μας γι' αυτό, πιο αποφασιστικά, πιο δυναμικά. Έτσι θα ανθρωπέψει ο άνθρωπος. Έτσι θα καταργήσουμε εκείνη την ταξική ιδιοκτησία που την εργασία των πολλών τη μετατρέπει σε πλούτο των λίγων, όπως έγραψε ο Καρλ Μάρξ. Αρνούμαστε να είμαστε σκλάβοι, σύγχρονοι σκλάβοι τον 20ο αιώνα. Να μην κατατεθεί το αντεργατικό έκτρωμα. Να πληρώσουν, να τιμωρηθούν πολιτικά όλοι οι εμπνευστές του και όσοι συνέβαλαν ως κυβερνήσεις να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι και όλες στους δρόμους του αγώνα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα από εδώ και μπρος. Για μια μεγάλη επιτυχία της πανελλαδικής γενικής απεργίας όλων των απεργιακών κινητοποιήσεων και δράσεων του κινήματος. Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες σας.